Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτής του της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Χατζή, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κύριε Γεωργιάδη, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να αλλάξει πράγματα μέσα στο κόμμα σας. Και επικοινωνιακά, και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική που θα ακολουθήσετε, γιατί η επικοινωνία δεν φτάνει από μόνη της, το ξέρετε αυτό. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές για να τις υποστηρίξει η επικοινωνία. Πιστεύετε ότι αρκούν αυτές λοιπόν οι αλλαγές με βάση αυτό που σας είπα, ούτως ώστε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο προφίλ, ξέρω εγώ, αλλάξει λίγο εικόνα η Νέα Δημοκρατία και να συνέλθει, γιατί τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδαμε ότι υπήρχε μια πτώση? Θα μου δέψετε κύριε Χατζή, να έχω τελείως διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Βεβαίως, εντάξει, από ό,τι μόλις κάνατε. Καμία πτώση δεν έχει η Νέα Δημοκρατία αξιοπρόσεκτη στις δημοσκοπήσεις, για άξια λόγου τουλάχιστον. Στη μία δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε είχε και 0,4% άνοδο από την αμέσως προηγούμενη. Ναι. Σε μία του κάτω είχε 3 μονάδες πτώση η διαφορά, ναι. 2 μονάδες πτώση η Νέα Δημοκρατία. Όταν έμεινε στις διαφορές 15 μονάδων, πάλι αυτό είναι σε ερώτηση στατιστικού λάθους. Τα μιλάμε τώρα για πτώση. Σε ένα κόμμα προηγείται από 8 με 13 μονάδες, με συγχωρείτε, αλλά είναι λίγο υπερβολικό. Όχι, θα μπορούσε, λένε πολύ. Ο κύριος Τσίπρας προηγείται από την κυβέρνηση Σαμαρά και τον Αντώνη Σαμαρά 3 με 4 μονάδες και κέρδισε με 7,5 και θεωρήθηκε θρίαμβος. Εντάξει, άμα κερδίσει ο Κυριάκος με 12 αντί για 15, πείτε το εσείς ήττα. Όχι, δεν λέω, δεν εννοώ αυτό. Λέω ότι σε μία περίοδο περιμένετε. Να δημιουργούμε μία εικόνα. Όχι, κύριε. Νέα Δημοκρατία προηγείται. Δεν θα τα πείτε όπως θέλετε εσείς. Ένα λεπτό. Πολύ σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Πολύ ωραία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένα λεπτό λοιπόν. Ένα λεπτό. Πάμε τώρα. Πάμε λοιπόν. Ναι. Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας για την κυβέρνηση. Από τους πολύ δύσκολους μήνες. Συμφωνώ. Πήγε στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Τσίπρας. Δεν άφησε ελπίδες για μειώσεις, για αυτά εννοώ φορολογίες. Τα είπα χθες, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν είπε τέτοια πράγματα. Ούτε μίλησε για τη συντάξη ότι θα αυξήσει ή θα κάνει θαράνι. Ήταν μια ουδέτερη ομιλία. Εγώ έτσι τουλάχιστον τη χαρακτηρίζω. Από την άλλη μεριά είχαμε την ιστορία με το ελληνικό. Είχαμε την ιστορία με την πετρολοκυλίδα. Είχαμε την ιστορία με τις κουριές. Είχαμε με τον Εμμύρη του Κατάρ. Εκεί με τους Λιβανέζους υπάρχει ένα πρόβλημα, θα το αναδείξουμε τις επόμενες μέρες. Είχαμε την υπόθεση και τι έγινε με τον ίδιο τον κύριο Υπουργό Ναυτιλίας, με όλα αυτά που ελέγξαν εκείνες τις μέρες. Η εσωκομματική του αντιπολίτευση σήκωσε τους τόνους. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια δημοσκόπηση και αντί η Νέα Δημοκρατία με τις προτάσεις της να πάει ακόμα περισσότερο μπροστά, χάνει έδαφος. Αυτό δεν το λέω ήττα, αλλά φαίνεται ότι έχει μια αδυναμία έκφρασης. Αυτό λέω. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα. Όλα αυτά που είπατε είναι όλα αληθινά, τα προβλήματα. Εγώ, επειδή είμαι εδώ σε εσείς τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε καλύτερα από μένα, να διαβάζετε, ξέρετε ότι θα σας πω την αληθές. Το πολιτικό κλίμα του Σεπτεμβρίου δημοσκοπικά θα αποτυπωθεί το Νοέμβριο. Τόσο χρόνο χρειάζεται τα πολιτικά γεγονότα να εκτιμηθούν δημοσκοπικά. Ποτέ δεν γίνεται αυτόματα. Άρα, στις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου θα μας δώσει να συζητήσουμε πώς θα είναι η διαφορά και πώς πηγαίνει η κυβέρνηση. Ο Σεπτέμβριος ως μήνας παραδοσιακά είναι πάντα ο καλύτερος μήνας για τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα από τότε που κάνουμε δημοσκοπήσεις. Λόγω της... είναι μετά το καλοκαίρι, ναι, και είναι ο κόμμας χαλαρός και της Θεσσαλονίκης βέβαια. Αφήστε όλα αυτά να δούμε. Τώρα, όσο στις αλλαγές επικοινωνιακού επιτελείου, για να μην φανεί ότι τις προσπερνάει το κάποιο λόγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τους συναδέλφους, την Μαρία τη Σπυράκη, φίλη μου χρόνια, ναι. Και τον Κωνσταντίνο τον Ζούλο, στην επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι να γίνει τόσο μεγάλη φασαρία. Ο εκάστοτε πρόεδρος, εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει κάθε φορά να χειρίζονται την εκπροσώπησή του στα μίντια. Δεν είναι αυτό θέμα προτεραιότητας για τον Έλληνα πολίτη. Τώρα πολύ τον νοιάζει τώρα ότι σε γίνανε πληστηριασμοί. Τον Έλληνα πολίτη τον νοιάζει τώρα ότι παίρνει το μισό πετρέλαιο θέρμανση. Όχι, μην παταλούμε. Όχι, δεν θα παταλούμε επειδή το θέλετε εσεί. Αυτά τον νοιάζουν. Τώρα όχι, και... όχι πώ δεν το. Βεβαίω τον νοιάζουν. Γιατί. Όχι, δεν είναι δικό σα θέμα. Είστε κόμμα εξουσία. Πώ είναι δικό σα θέμα. Πώ δεν θέλουμε. Ο κόσμο δεν πρέπει να ξέρει ποιο εκφράζει τη γραμμή τη Νέα Δημοκρατία, τι γίνεται. Ο τρόπο. Η γραμμή τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζή, την εκφράζει ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι την εκφράζουν. Δεν την εκφράζει μόνο ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη την εκφράζει. Όλοι εμεί οι υπόλοιποι, ο καθένα ρόλο του είναι για να περνάμε το μήνυμα αυτό στην κοινωνία. Ένα, τη γραμμή να εκφράζει ο αρχηγός. Μάλιστα, για περιμένετε ένα λεπτό. Τώρα που το πήγατε αλλού, θα πάμε και στα πετρέλαια θέρμανση, θα πάμε και σε όλα. Αλλά πρωτίστως, να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα. Ναι. Επειδή ο κύριος Κικίλιας τα έφτιαξε με την Παλατσινού,
που είναι. Ρωτάω, κύριε, μισό με συγχωρείτε, μου πείτε τι είναι αυτά. Μα σα λέω, ήταν αιτία πολέμου αυτή η γραφή. Μα τι μου λέτε τώρα. Μάλιστα. Ο Βασίλης ο Κεκίλιας. Έτσι λένε, κύριε, δεν το λέω εγώ, κύριε Γεωργιάδη. Τα διάβασα κι εγώ. Τα διάβασα. Δεν είναι δικά μου. Μου τα λένε και τα λέω. Το δέχομαι, δεν λέω το λέτε εσείς. Μου τα λένε και τα λέω. Όσοι το λένε και όσοι το έγραψαν είναι χυδαίοι. Γιατί, κύριε. Να σα πω για ποιο λόγο. Η προσωπική ζωή των ανθρώπων δεν αφορά κανέναν στην πολιτική. Το τι θα κάνω εγώ στο σπίτι μου. Για να πω και τον Κεκίλια. Με ποια θέλω να είμαι ή με ποια δεν θέλω να είμαι. Και αν θέλω να είμαι εδώ ή αν θέλω να είμαι εκεί, είναι δικό μου λογαριασμό. Δεν είναι δουλειά ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε του Γαλλίου, ούτε του Σάιμπερ. Εμένα προσωπικώ δεν με ενδιαφέρει ούτε καμία κρεβατοκάμαρα. Εγώ σα λέω άλλο, επειδή διάβασα. Μα διάβασα, κύριε, σα λέω. Και εγώ και τα λέω έχει ιδέα. Ο κύριο Κεκίλια έκανε τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Ναι. Μετακινήθηκε όπως συχνά γίνονται στα κόμματα από μία θέση του εκπροσώπου τύπου σε μία άλλη εξαιρετικά σημαντική και επίζηλη θέση, το Μεάρχια Μήνης. Δεν υποβαθμίζεται ο Βασίλης Κεκίλιας, ίσα ίσα που το αναθέτει ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Γιατί με αφορά στο μέτρο που ήμουν εγώ ο προηγούμενος το Μεάρχης Αμήνης, να σας προλάβω στην αίθεια να σας πω και είμαι και πολύ χαρούμενος που επόμενος ο μένος είναι ο Βασίλης Κεκίλιας που τη χάνει και πολύ. Δηλαδή με συγχωρείτε τώρα που σας έβγαλε. Όχι. Να με συγχωρείτε τώρα, κύριε Γεωργιάδη, μην μου πείτε ότι κάνατε και πάρτι επειδή φύγατε από την, από την αρμοδιότητα αυτή. Δεν κάνατε πάρτι. Δηλαδή σας άρεσε, δηλαδή που σας έβγαλε από το άμυνας και σας έβαλε. Να απαντήστε ευθέως. Μην μπορούμε να τα κρύβετε τώρα αυτά. Πώς δηλαδή τώρα. Εντάξει, μας τρελάνετε τώρα. Οι θέσεις στα κόμματα έχουν ένα χαρακτήρα rotation. Δεν είμαστε μόνιμοι στις θέσεις. Συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, παιδιά μου χαμηλώσατε το. Στις θέσεις τα κόμματα εναλλασσόμεθα αναλόγως των αναγκών που έχει το κόμμα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Σας λέω λοιπόν, μάλιστα, στο λόγο της τιμής μου, μάλιστα, το γεγονός ότι αυτός να διαδέχεται στον τομέα είναι ο Βασίλης ο Κεκίλιας, για τον οποίο πιστεύω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τον οποίο τη χάνει να έχω μια πολύ καλή προσωπική χημεία, δεν μπορούμε να έχουμε μόλους. Όχι, καλά, εννοείται, ναι, εντάξει, ναι. Μου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια πολύ ωραία κίνηση, διότι ξέρω ότι αυτά που θα ξεκινήσει στον τομέα ο Βασίλης Κεκίλιας θα τα συνεχίσει, θα τα κάνει και καλύτερα. Μάλιστα. Και έτσι προχωρούν τα κόμματα. Τελεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχετε κάποια δυσαρέσκεια. Δυσαρέσκεια. Για τις αλλαγές που κάνανε το και. Ακριβώς ανάποδο. Είμαι σας λέω, ευτυχής που ο επόμενος. Θα υπήρχε αναγκαστικά κάποιος επόμενος. Που έτυχε ο επόμενος να είναι κάποιος και εγώ θεωρώ θα κάνει καλή δουλειά. Πώς να το πω διαφορετικά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, χαρούμενος λοιπόν. Η κυρία, μια φίλη μου, η οποία δεν την ξέρω τι γυναίκα είναι, φίλη μου τη λέω γιατί είναι φίλη ακροάτρια και είναι καθημερινή ακροάτρια της εκπομπής, πρέπει να σας πληροφορήσω. Και μας γράφει κάθε μέρα, τις παρατηρήσεις, τα σχολιά της και εγώ τα μεταφέρω. Η Μαρία από του Ζωγράφου, έτσι την ξέρουν οι ακροατές οι υπόλοιποι. Κανείς λέει άλλο δεν μπορεί. Την έχετε αναφέρει και άλλη φορά. Ναι, με πάντα, γιατί σας λέω, είναι καθημερινή. Και κάνει. Για να ξέρετε. Εσείς ακούτε άλλους δημοσιογράφους, ο οποίος και θαυμάζετε από παιδάκι. Λοιπόν, για Νίκο, λοιπόν, λέει η Μαρία, κανείς άλλος δεν μου έχει κάνει τη χάρη. Μπορείτε να του μεταφέρετε την αγάπη μας του κυρίου Γεωργιάδη. Σας την ευχαριστώ, σας το λέω. Κύριε δηλαδή. Μαρία, σας αγαπώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Μαρία, εγώ σου έκανα το χατήρι, του μετέφερα. Δεν πολύ τα κάνουμε αυτά εύκολα σε εκπομπές, αλλά επειδή είναι καθημερινή. Αυτό είχε το χαρακτήρα αφιέρωση δηλαδή, ήταν ωραίο. Ναι, αφού μου λέει, δεν μου κάνουν τη χάρη να το πούνε όταν σας βγάζουμε εδώ στο ράδιο, γιατί είστε τακτικός, έχετε στασίδι δώσεις σε όλα τα μίδια, έτσι, όχι, μεταξύ μας. Όχι, δεν έχω στασίδι, αλλά με τον φίλο μου τον Άρη Πορτοσάλτε. Το ξέρω, τι τον Άρη, είστε πακέτο. Ο Άρη Πορτοσάλτε είναι πραγματικά, που εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι. Είναι φίλο μου, δεν έχω κανένα λόγο να μην σα το πω. Φυσικά, εντάξει. Ναι. Χθες μου έκανε την πολύ μεγάλη τιμή να έχει έρθει και στο μάθημά μου στην ελληνική αγωγή που κάναμε Λακεδαιμονίων Ιστορία. Αυτά και πάμε μετά να το ρωτήσετε πώς το φάνηκε το μάθημα. Μείναμε δύο ώρες και να μιλάμε στην ελληνική αγωγή χθες για τη Σπάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, και σας συνιστώ την άλλη Τετάρτη που έχω την Αθήνα, 8 με 10, να έρθει κι εσείς. Τι έχετε, τι. Την άλλη Τετάρτη διδάσκω στην ελληνική αγωγή δύο ώρες στην Αθηναίων Πολιτεία. Ανοίξε τα φαρχόμενα στου Σπαρτιά του Αθηναίου, δεν του πολύ πήγαινα τότε. Μα Σπάρτη είχαμε χθες. Γιατί η Αθηναία ήταν λίγο περίεργη τότε, ξέρετε. Την παράλληλη εβδομάδα όμως, ή μπορεί να μου πάρει δύο εβδομάδες η Αθήνα, δεν είμαι σίγουρος θα μου βγει. Το επόμενο που θα κάνω θα είναι Ρώμη, γιατί θα κάνω τη σύγκριση των τριών μεγάλων πόλεων. Δηλαδή Σπάρτη, Αθήνα, Ρώμη, για να λάβουμε τι διαφορές. Αυτοί πάντως δεν είχαν πρόβλημα με ταυτότητες φίλων εκείνες εποχές.
Τα είχαν ξεπεράσει αυτά, ναι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, αγορά και αγορά. Είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να πάμε τώρα στα τρέχοντα. Ναι. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου θα συναντήσει και τον πρόεδρο κύριο Τραμπ. Αυτό είναι μια σημαντική επίσκεψη. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Πιστεύετε ότι αυτή είναι μια θετική προσέγγιση του κυρίου Πρωθυπουργού, ώστε η Ελλάδα. Ορίστε. Ναι, λοιπόν, Λεωνάρδο. Και αν αυτή η επίσκεψη. Αυτό ήθελα να καταλήξω στο ερώτημα, μόνο μου επιτρέπετε. Αν αυτή η επίσκεψη πιστεύετε κι εσείς ότι θα βοηθήσει και τη χώρα, κυρίως τη χώρα και βεβαίως επίπεδο επενδύσεων. Εγώ, κύριε Χατζή, ανήκω σε μια παράταξη της οποίας ο ιστορικός ηγέτης και ιδρυτής πήγε στη Βουλή των Ελλήνων όταν κατοφωνάζανε διάφορα και είπε: ανήκω μεν στη Δύση. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος και έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος αυτή την περίοδο σε μια παράταξη που πάντα είχε ως πρώτη προτεραιότητα των σχέσεων της χώρας την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Ναι. Και υπό την έννοια αυτή, ως αντιπρόεδρος αυτής παρατάξης που με ρωτάτε, μόνο χαρά αισθάνομαι που οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Πρέπει να σας πω δε, επειδή εγώ έχω καλή μνήμη, ξέρετε, εγώ είμαι το μεγάλο πλεονέκτημα και που μπορώ και διδάσκω ιστορία στην ελληνική αγωγή, έχω καλή μνήμη. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα ως αρχηγό εκεί των νεολιών, των κομμουνιστικών, τι έσουρνε στον Κλίντον. Πάμε και κάτι βίντεο από εκείνη την εποχή, φωνιάδε λαών Αμερικάνοι και κάτι τέτοια, Yankees go home κτλ. Yeah. Θυμάμαι τα λαϊκά δικαστήρια στο Σύνταγμα που δικάζαν, αν θυμάστε, τον Κλίντον με υπουργού νυν τη κυβερνήσεω Τσίπρα. Εγώ άλλο σα ρώτησα τώρα. Θυμάμαι τι πορείε του Πολυτεχνείου στην Αμερικάνικη Υπηρεσία που γέγαν τι Αμερικάνικε σημαίε. Άρα, αν με ρωτάτε, είμαι χαρούμενο που όλη αυτή τη αριστερά, η παλαβή, μεγαλώνονται, θα ξαναβάζουν μυαλό και να πίζει ο εγκέφαλο. Ναι, είμαι χαρούμενο γι' αυτό. Πολύ χαρούμενο είμαι. Είναι θετικό που γινόμαστε όλοι επιτέλου φιλοαμερικάνοι. Και είναι θετικό που ο Τσίπρα γίνεται δεξιό σε αυτό το θέμα. Το γυρίσατε σε ελαφρο λαϊκό ρεπερτόριο, κύριε. Μα τώρα εντάξει τώρα. Ο κάθε πρωθυπουργό που με συγχωρείτε. Υπάρχει μια νομοτέλεια. Μα ακούστε και αφήστε το σύμπαν τώρα. Αφήστε το σύμπαν. Νομοτέλεια το Τσίπρα. Πάλι τα ίδια. Ο άνθρωπο που φώναζε για τον Κλίντον διαφημίζει ω επιτυχία του την επίσκεψη στον Τραμπ. Όχι απλώ τον πρόεδρο τη Αμερική. Στον Τραμπ. Εντάξει. Ξέρετε τι έλεγε τον Τραμπ ο Τσίπρας ένα χρόνο πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Να μας βρήκε αυτό το κακό. Ναι, δεν σημαίνει. Ένα λεπτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πάει ένας Έλληνας πρωθυπουργός ή αξιωματούχος στις ΗΠΑ, δίνει γη και είδωρ και γινόμαστε προτεκτοράτο, όπως έγινε προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα, κύριε Γεωργιάδη. Και την κυβερνούσε ο Πυροφόη και οι άλλοι. Πράκτορες θυσία. Όχι, καλά, δεν είναι καλά. Καθόλου καλά. Και επειδή αναφερθήκατε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αυτός πήρε την Ελλάδα από τον Άτο και την έβγαλε έξω. Στο τι θα δώσει και στο τι θα πάρει. Δεν το ξέρω. Θα τα δούμε. Δεν το ξέρω. Εγώ θα μείνω τώρα, με ρωτάτε, στο ένα βασικό που με ενδιαφέρει. Ότι από μια χώρα που είχαμε κάποιους παλαβούς ανθρώπους που βρίζαν τις ΗΠΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, και φτιάχναν τις Αμερικάνικες σημαίες, ναι, και φωνάζαν για τις φωνιάδες των λαών τους Αμερικάνους, φτάνουμε σε μια κυβέρνηση αριστεράς που λέει, ναι, God bless America, ναι, είμαι ευτυχής. Μαζεύαμε. God bless America, λέει ο Τσίπρας τώρα. Ναι. Και το λέει γενικά, ναι, και το λέει και τον Τραμπ. Θα το λέει τώρα, ναι. Εμείς, εγώ σας ρωτήσω άλλο. Έχουμε να κερδίσουμε αυτή την ιστορία. Αυτό σας ρωτάω. Εγώ δεν μου απαντάτε. Μισό λεπτό. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Μισό λεπτό. Γιατί όχι ένα λεπτό. Εγώ δηλαδή. Δεν γίνεται. Τι έκανα. Μα κόψω στον αέρα δηλαδή. Γιατί εδώ υπάρχει. Σταύρος Δελέγκος στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Τάκης Χατζής στο μικρόφωνο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, το ερώτημά μου ήταν πολύ σαφές. Βέβαια, με πήγατε αλλού, φτάσαμε τώρα στον Πυροφόη και στα υπόλοιπα και στις πρεσβείες της Αμερικάνικες. Το ερώτημά είναι το εξής. Η χώρα θα κερδίσει από αυτήν την ιστορία, θα έχει κάποια ωφέλη? Ακούστε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα αφήσει αυτή την τόσο ευνοϊκή για την Ελλάδα συγκυρία να πεχαμένει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η συγκυρία του να βρεθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός στον Λευκό Οίκο είναι η καλύτερη που έχει συμβεί τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει να κάνει με τον Τσίπρα. Με τη χώρα έχει να κάνει. Με τη συγκυρία. Και με τη χώρα, ναι. Έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή, χθες,
Μάθαμε ότι οι ΗΠΑ κάναν σύσκεψη για να αντιμετωπίσουν τις τρεις χώρες, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Τουρκία. Ναι. Ότι έχουν σχεδόν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις. Με την Τουρκία έχουν μεγάλο. Με την Τουρκία. Ότι έχουν κηρύξει τον πρέσβη των Αμερικανών Πασόνων Κράτων στην Τουρκία. Όλα αυτά τι σημαίνουν γεωπολιτικά? Ότι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα γίνεται ξαφνικά περισσότερο πολύτιμη από ό,τι ήταν χθες. Ένα ερώτημα. Επειδή με το Ιράν η χώρα μας. Τι είπατε? Με το Ιράν. Με το Ιράν. Ναι. Η χώρα μας παραδοσιακά έχει καλές σχέσεις. Όπως και δεν με τη Ρωσία. Το Ιράν. Αυτό είναι, δεν έχω. Δεν είπα το Ιράν. Ιράν είπατε προηγουμένως. Είπα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάναν χθες σύσκεψη. Ναι, για το Ιράν είπατε, ναι. Για το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και την ναι, Τουρκία. Σας λέω ότι, λοιπόν. Δηλαδή, βάζουν την Τουρκία σε αυτή την κατηγορία. Εμείς σας λέω λοιπόν ότι το Ιράν. Με μισό λεπτό, ακούστε το, ναι. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία αυτό. Παραδοσιακά με το Ιράν η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών είχε καλές σχέσεις. Δεν είχαμε διαταραχθεί των σχέσεων. Δεν είχαν διαταραχθεί οι σχέσεις αυτές ποτέ. Δεύτερον, με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Χρειάζεται μια οπωσδήποτε καλή πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων, γιατί δεν μπορούμε να τσακωθούμε με τους Τούρκους γιατί τσακωθήκαν οι Αμερικανοί. Όχι, δεν το λέω για σας, δεν το λέω για σας. Λέω γενικά όμως ότι είναι πολύ λεπτές ισορροπίες αυτό λέω. Εγώ είπα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει την τύχη να πηγαίνει στο Λευκό Οίκο στην πιο ευνοϊκή για τις σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Άρα δεν πρέπει να πάει εκεί και να γυρίσει με άδεια χέρια, γιατί τέτοια ευκαιρία δεν είχε προηγούμενο πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό σηκώνεται πάρα πολύ τον πύχη, γιατί αν δεν γίνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως θέσετε, θα γυρίσετε μετά και θα τους κατηγορείτε ότι δεν έκανε τι πήγε εκεί. Αυτό σας λέω, κύριε Χατζηφέ, είναι παράλογο. Καθόλου δεν είναι παράλογο. Αντιθέτως, εγώ συμφωνώ σε αυτό, αλλά όμως εσείς το κάνετε. Μα εσείς είστε και πολιτικός, δεν έχουμε την ίδια θέση. Εσείς το κάνετε για να τα πείτε μετά. Το καταλαβαίνετε όμως ότι έχω δίκιο. Οπότε, όχι, δεν είναι, θέμα, δεν είναι θέμα δίκαιο αν έχω εγώ ή εσείς. Η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή συμμαχίες ισχυρές. Δεν είναι η χώρα. Δεν είναι. Ναι. Από την εποχή που ήμουν αγαπητή στο Πανεπιστήμιο, μάλιστα, έλεγα ότι το συμφέρον της Ελλάδος είναι οι καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Εκεί τσακωνόμουν στο Πανεπιστήμιο με όλους τους αριστερούς, πολλοί ψήφισαν Τσίπρα. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η πλευρά που τότε φώναζε κατά της Αμερικής, ναι, ναι, έχει σήμερα στα χέρια της την ευκαιρία που δεν είχαμε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία μας, λόγω γεωπολιτικών, λόγω ασχέτων με τον Τσίπρα και την Ελλάδα, ναι, είναι μια στιγμή ιστορική. Κρίσιμη. Δεν μάλιστα πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν.